Στο τέλος του προηγούμενου βίντεο είδαμε ότι πήραμε το Petrified Egg, το οποίο αν το δώσουμε σε ένα merchant στο Iron Keep θα μας αφήσει να μπούμε στην Covenant που έχει, και πάμε αμέσως εκεί όταν φορτώσει το μενού εδώ. Βασικά λίγα πράγματα μένουν στο παιχνίδι. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Τελειώνει σιγά σιγά αυτό το ωραίο ταξίδι στον κόσμο του Dark Souls 2. Βέβαια θα τελειώσει με πολύ δύσκολο τρόπο, γιατί ακολουθούν μια σειρά από boss και θα καλοπεράσουμε γενικώς. Δεν ξέρω πόσα βίντεο μένουν, 1, 2, πιθανότητα 2. Εξαρτάται πόσες φορές θα σκοτωθώ για το τι διάρκεια θα έχουν αυτά τα βίντεο. Α, έχουμε και άλλους εδώ. Τι ωραίο περιβάλλον, ε! Τώρα λογικά αυτός θα ενθουσιαστεί. Εδώ φάτσα. Very kind of you. This thing, I feel invigorated just by holding it. Dragon Remnants Covenant. Άντε να πούμε και σε αυτήν. Να πάρουμε κάτι ιδιαίτερο. Θες να μην ξοδεύω και τα λεφτά μου, τα ευρώ μου, γιατί θέλω να κάνω αναβαθμίσεις. Πάμε και στη Ματζούλα να μπούμε και στην τελευταία Covenant, που δεν έχουμε μπει. Covenant of the Champions. Δεν θυμάμαι αν έχω μπει στην Covenant του Soler, την Sunlight Warriors, κάπως έτσι. Όχι ότι έχει κανένα νόημα, αλλά ας μπούμε σε όλες, να πούμε ότι ολοκληρώσαμε και αυτή την πτυχή του παιχνιδιού. Αυτή η Covenant είναι πολύ πονηρή, γιατί άμα μπεις οι εχθροί γίνονται δύο φορές πιο δύσκολοι, είναι σαν να παίζεις New Game Plus. Στο λέει κιόλας, σε προειδοποιεί. Ok, are you prepared to join? Ναι, είμαι.
Εντάξει, και όπως μπήκα, έτσι θα βγω κιόλας. Και μάλιστα όσο βρίσκομαι στη Ματζούλα δεν κυκλοφορώ έξω με αυτή την Covenant. Θα είχε ενδιαφέρον να το δοκιμάσω κάποια φορά. Να παίζω δηλαδή το παιχνίδι σε κατάσταση New Game Plus χωρίς να είναι. Με εχθρούς δύο φορές πιο δύσκολους. Δεν ξέρω τι νόημα έχει ακριβώς. Πέρα από το, την πρόκληση ας πούμε να το καταφέρεις. Ωραία. Τι άλλο. Εντάξει, θα χρειαστεί κάπου και η φλόγα. Λοιπόν, τώρα πάμε εκεί που δώσαμε τη μάχη με την Φρέγια, τη μεγάλη αράχνη. Στην περιοχή Brightstone Cove Τσελντόρα. Θα πάμε εκεί που κρεμόταν ένα ιστός αράχνης, τώρα έχοντας την καρδιά Ashen Mist. Θα πάμε εκεί και θα δούμε τι θα γίνει. Βέβαια για να πάμε μέχρι εκεί θα περάσουμε μια μικρή ταλαιπωρία. Γνωστά πράγματα τώρα αυτά. Έχουν καταπληκτική ομοιότητα με τις χήμερες του Resident Evil. Το έχω πει γύρω στις 10 φορές αυτό. Τώρα καθυστερώ εδώ πέρα χωρίς λόγο. Εδώ πήγαμε, βλέπω. Μακάρι να υπήρχε μια bonfire έτσι κοντά, να μην ξαναπερνάγαμε όλο αυτό πάλι. Εντάξει, να μην πέσω τώρα εδώ κατευθείαν στις αράχνες, πάω σιγά σιγά. Γενικά με αηδιάζουν οι αράχνες, αλλά αυτές δεν είναι τόσο αηδιαστικές. Υπάρχουν και πολύ χειρότερες. Εδώ έχω πάει.
Ναι. Έπαιξα λίγο παράλληλα και το Scholar of the First Sin σε αυτή την περιοχή για να το ξαναθυμηθώ λίγο. Γίνεται χαμός εδώ πέρα. Έχει τις αράχνες και έχει 3-4 από αυτούς τους εχθρούς με τους πυρσούς που κρατάνε. Πολύ δύσκολο ρε παιδί μου. Πάω δεν να τις σκοτώσω τώρα όλες, πάω εκεί. Λοιπόν, μπήκαμε στην περιοχή Dragon Memories, οι μνήμες του δράκου. Εδώ σκοπός μας είναι να πάμε μέχρι το δράκο, δεν έχει εχθρούς, και να πάρουμε ένα αντικείμενο. Και πήραμε αυτό. Είναι η ίδια περιοχή που ήταν το Dragon Eyrie, εκεί που ήταν ο πρώτος δράκος που σκοτώσαμε, το ίδιο σκηνικό είναι, απλά σε μορφή ονείρου, μνήμης. Και τώρα μπορούμε να αρχίσουμε να πηγαίνουμε σε αυτές τις κουφάλες δέντρου και να μπούμε στις μνήμες των γιγάντων για να πάρουμε κάποιες ψυχές γίγαντα. Θα πάρουμε άλλες 3. Έχουμε ήδη μία από το Black Gulch, άρα θα έχουμε στο τέλος 4. Εάν σκοτώναμε και αυτό το μεγάλο δράκο στην κορυφή του Dragon Eyrie, θα είχαμε 5. Τέλος πάντων, θα έχουμε μόνο 4 να κάνουμε. Και μόλις αποκτήσουμε αυτές τις 4 θα πάμε στο Undead Crypt να σκοτώσουμε το Vendrick, αυτό το γίγαντα με το σπαθί. Σε αυτή την περιοχή βρίσκονται και οι 3 μνήμες των γιγάντων. Ζεις ακόμα. Εδώ είναι η πρώτη.
μνήμη του Βαμάρ. Δεν έχουμε για περιόριστο χρόνο. Και κάπου εδώ θα βρούμε και τον Μπένχαρτ. Βλέπετε εδώ αυτό το μπάνερ το είχαμε δει στο κάστρο Ντραγκλέικ. Βλακίες. What are you doing here? Όχι, δεν είναι ο Μπένχαρντ, άλλος είναι αυτός. Whoever you are, whether you are guided by bravery, I am Drummond. And whoever you are, I forgive your trespass. Just mention my name, and even if you don't, by now, my men have not the will to resist. Soon, the giants will descend upon this fort. It is revenge for the kingdom's misguided barbarism. The venerable lord built this kingdom to bring prosperity to his son. What has transformed him so, I cannot imagine. Long ago, the king crossed the seas, pillaged the land of giants. It was then that the golems materialized. The giants are no ordinary barbarians. A singular rage burns with my father and his father, both fought the giants. The giants have wills of steel. Μας μιλάει για τους γίγαντες. Find it within themselves. Did you see him? That towering monster among them. That is most certainly their king. He will be a thing to topple. My blade may break, my arrows fall wide, but my will shall never be broken. Those who live by the sword will die by it, and I, Drummond, won't go down without drawing mine. Be gone with you. Gone before the giants are entirely upon us. Be gone. Μάλιστα, δεν έχει κάτι άλλο, έτσι. Τώρα δεν θα προλάβουμε βέβαια γιατί καθυστερήσαμε με τον Τριμόντ, αλλά είναι μέρος του quest για να εμφανιστεί και ο Μπένχαρντ σε κάποιο σημείο. Oh, τώρα την πατήσαμε. Δεν θα τους σκοτώσω όλους γιατί γενικά δεν προλαβαίνω. Θα πρέπει να κάνουμε κάτι σαν speedrun τώρα ανάμεσα στους γίγαντες. Φάγαμε πανηγυρικά. Πρέπει να τον βγάλουμε από τη μέση αυτόν όμως. Δεν γίνεται. Τώρα προλαβαίνουμε. Προλάβαμε. Πήραμε λοιπόν την πρώτη μας ψυχή.
Γι' αυτό λέγεται και Forest of the Fallen Giants. Αυτούς εννοεί. Πάμε να ξεκουραστούμε, να αναπληρώσουμε τα μαγικά, να πάμε στη δεύτερη μνήμη γίγαντα, που είναι και... Αυτοί πότε ξεφυτρώσαν, δεν τους είχα σκοτώσει. Καλώς τα παιδιά. Η δεύτερη μνήμη γίγαντα είναι εκεί που ήταν η μάχη με τον Περσούερ. Κάτσε να με ακολουθήσουν όλοι αυτοί εδώ πέρα. Όχι ότι υπάρχει πρόβλημα κιόλας. Κάνεις και άμυνα, ε. Τώρα εδώ θα βρούμε τον Μπένχαρτ, εφόσον έχουμε μιλήσει κιόλας στον Τριμόντ. Τώρα η όλη η φασαρία γίνεται για να μπορέσω να κάνω summon τον Μπένχαρτ για δεύτερη φορά και ίσως και μια τρίτη, αλλά η τρίτη θα είναι πολύ δύσκολη, οπότε δεν ξέρω και τι νόημα έχει τώρα όλο αυτό. Όση ώρα μου μιλάει, εγώ σκέφτομαι τώρα να πάω δεξιά ή αριστερά. Εδώ θυμάμαι ότι δεν πρέπει να καθίσουμε, μην καθυστερούμε. Βέβαια θα με ακολουθήσουν τώρα αυτοί εδώ πέρα. Ναι. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα εδώ. Πώς θα τον κανονίσουμε τώρα αυτόν εδώ πέρα. Πάει καλά που έχουμε και το τόξο. Τι θα έκανα χωρίς το τόξο, ε.
Τώρα εδώ δεν το θυμάμαι ακριβώς πως είναι. Κάπως πρέπει να πέσω τώρα εδώ. Τι θα το κάνω τώρα αυτό για τον τύπο εκεί πέρα. Πέφτουμε εδώ. Κάπου εδώ τώρα είναι ο γίγαντας που ψάχνουμε. Οπότε μένει η τρίτη περιοχή που έχει και το boss. Και θα πάρω και τον Μπένχαρτ μαζί, ο οποίος περισσότερο βάρος είναι παρά βοηθάει. Κοιμήσου εσύ. Γιατί ξαναζωντανεύουν αυτοί, δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, υπάρχει και μια τρίτη πόρτα που μπορεί να ανοίξουμε με αυτό το King's Ring πήραμε από τον Βέλστατ. Και ήρθε η ώρα. Εδώ είναι. Πριν πάμε όμως, είναι ευκαιρία να δούμε λίγο πως φαίνονται τα πράγματα από την απέναντι πλευρά από όταν ήταν στην αρχή του παιχνιδιού με τις καλωσιές εδώ που είχαμε πάρει μέσα από τη σπηλιά το Fire Longsword. Και μπορούμε τώρα να πάρουμε αυτό το αντικείμενο εκεί. Βέβαια θα πρέπει να... Δεν θα μπορούμε να ξαναγυρίσουμε εδώ πάλι πίσω, θα ξαναγυρίσουμε με το Aged Feather. Για να δούμε τι είναι εδώ. Εντάξει, δύο Twinkling Titanites μας χαλάνε. Οπότε εδώ μπορούμε να δούμε λίγο πιο καθαρά την ενέδρα. Φαίνονται, κάπως φαίνονται εδώ καλύτερα. Τι που κρύβονται. Λοιπόν, ας επιστρέψουμε. Και θα πάμε και στη Ματζούλα να κάνουμε καμιά αναβάθμιση, γιατί ακολουθεί boss και είναι και η δύσκολη περιοχή, οπότε μπορεί και να τις χάσω αυτές τις ψυχές, να τις καπαρώσω.
Άντε να φτάσω το intelligence στο 50, θα μπορέσω να πάρω το καλό μαγικό ραβδί. Πόσες ψυχές θέλουμε τώρα? Τι να κάνουμε, θα φάμε από τα έτοιμα. Γι' αυτό τα έχουμε. Until up. Μία ακόμη θέλω. Για να δω κάτι. Το Crystal Magic Weapon πόσο χρειάζεται? Και να θυμηθώ να αυξήσω και το attunement κάποια στιγμή. Οπότε έχω τώρα το Crystal Magic Weapon. Πολύ σημαντικό αυτό. Πάμε εδώ στην καινούρια bonfire που ανακαλύψαμε. Προηγουμένως να δω και τι δαχτυλίδια θέλουμε. Δεν θα κάνω καμιά εντυπωσιακή στρατηγική. Εντάξει, θα μπορούσα να έχω και ένα δαχτυλίδι για τη φωτιά, γιατί εκεί υπάρχουν επιθέσεις με φωτιά. Εντάξει, θα κρατήσω το life ring, γιατί το πιθανότερο είναι να σκοτωθώ κάποιες φορές και δεν θέλω να χάσω κάποιο human effigy. Νάτος και ο Μπένχαρτ. Α, όχι, είναι ο Κάπτεν Τριμόντ. Τους καλέσω και τους δύο. Πλάκα θα έχει. Α, μόνο ένας. Το Μπένχαρτ θέλω μόνο. Τώρα εδώ γίνεται η κόλαση, έτσι, πετάνε φωτιές. Κάποια στιγμή θα κυλήσει και ένα πέτρινο κεφάλι που θα μας λιώσει. Που πας ρε κακομύρι. Βλέπω να σκοτώνομαι πολύ σύντομα.
να φύγω από εδώ. Το βλάκα. Τι να κάνω τώρα, θα κάτσω να χάσω. Θέλω να βγάλω τη μάχη μαζί του. Πρώτη φορά σκοτώνεται τόσο γρήγορα. Τώρα θα δώσω 3.000 ψυχές τζάμπα. Το δαχτυλίδι. Καταρχήν μόνος μου άμα ήτανε θα τον έβγαζα πάρα πολύ εύκολα. Απλά θα σας δείξω πως. Κοιτάξτε τι ζημιά του κάνει, ας πούμε. Μπέρνχαρτ μας υποχρέωσες. Συγγνώμη, τώρα θα πάω στη Ματζούλα όμως. Γιατί χρειάζομαι τις human effigies. Αυτό είναι το πρώτο από τη σειρά με τα bosses. Πλέον δεν υπάρχει κάτι άλλο, έχουμε boss μόνο. Σκέφτομαι να μπω κατευθείαν και να αφήσω λίγο τον Μπένχαρτ πίσω. Γιατί έχει μια τάση να πηγαίνει να μπλέκεται σε καυγάδες. Οχ, τώρα θα έρθει και η φωτιά. Οχ, παραλίγο να με λιώσει το κεφάλι. Τι έγινε τώρα. Είμαι μέσα στο κεφάλι. Πώς βρέθηκα τώρα εδώ μέσα. Μεταξύ ο Μπέρνχαρτ της τρώει. Έλα, έλα, έλα λίγο ακόμα.
Μπένχαρτ, είσαι καλά? Εν τω μεταξύ λέει θα πάει να βγάλει τον boss μόνος του και θα κάθομαι εγώ εδώ. Άντε να δω τι θα κάνεις. Τι να πω, όλα μας τύχανε και glitch κιόλας. Εντάξει, θα γίνει κάρβουνο τώρα αυτός εκεί. Τίποτα, σκοτωθώ κι εγώ τώρα εδώ. Πάντως κάτι κερδίζω, κάποιες ψυχές κερδίζω. Χάνω 3.000 για το repair, αλλά κερδίζω και 6.000. Φασούλη το φασούλη, γεμίζει το σακούλι. Όπως είπα και στην αρχή του βίντεο, θα εξαρτηθεί πόσες φορές θα σκοτωθώ για το πόση διάρκεια θα έχει αυτό το βίντεο. Πού να αρχίσουν και οι δύσκολες μάχες τώρα. Αυτή τώρα δεν είναι τίποτα. Τώρα είναι μάταια η προσπάθεια, γιατί στην τρίτη μάχη που χρειάζομαι να επιβιώσει ο Μπένχαρτ είναι μάχη με πολλά boss. Το ένα πίσω από το άλλο και αποκλείεται να επιβιώσει. Τέλος πάντων, εγώ οφείλω να κάνω την προσπάθειά μου. Μην κολλάς. Να το κεφάλι, να το κεφάλι. Τώρα, σαν βλάκας κάθισα μέσα στη μέση, έφαγα και τη φωτιά, έφαγα και το σπαθί. Δεν είναι και πολύ δύσκολη η μάχη αυτή. Αν δεν είμαι άπλιστος. Πάλι θα σκοτωθεί ο βλάκας.
πάντων, βαρέθηκα, άστον. Άστον τον Black. Το βγάλω μόνος μου. Άλλη μία προσπάθεια τώρα και μετά θα τον αγνοήσω, τέλος πάντων, είτε ζεις είτε όχι. Εκτός αν βάλω το Red Eye Ring, αλλά πάλι θα τη τρώει και εμένα να είναι τόσο τεράστιος που θα τη τρώει και ο Μπένχαρτ. Και όλα αυτά επειδή ξέχασα να χρησιμοποιήσω στη μάχη εκεί στο Bright Cove Τσελντόρα, και θα ήταν αυτή η τρίτη και τελευταία. Αυξάνονται τα κέρδη μου, έτσι, 9.000 τώρα. Τώρα θα φάμε μία ώρα περίπου με τις μνήμες των γιγάντων και δεν θα έχουμε βγάλει το Vendrick. Άλλη ιστορία αυτός. Ναι, μη χάσεις. Εδώ είμαι ασφαλής, άραγε. Ναι. Τώρα μην τη φάω τη φωτιά τώρα. Μπένχαρτ, πού είσαι? Θα σκοτωθώ εγώ στο τέλος. Κοιτάξτε πόση ζημιά του κάνει τώρα και είμαστε μάχη με δύο, έτσι. Έχει διπλάσιο hit point. Βουλιάζομαι τώρα πολύ. Κοιτάξτε εδώ, μπορώ να τον κάνω και μόνος μου δηλαδή. Με την ποδάρα του, πουλάκας. Ρε Μπένχαρτ, κάθεσαι και τον κοιτάζει, παιδί. Τι αΐ είναι αυτό το τραγικό? Δεν βλέπω το τι κάνω. Επιτέλους.
Οπότε πόσες ψυχές έχουμε τώρα? Δύο πήρα τώρα. Μία από το γίγαντα που ήταν το boss και μία... Πέντε ψυχές έχω τώρα. Όχι, τέσσερις έχω. Α, ήτανε ψυχή τέτοιου είδους, ναι. Κρίμα. Νόμιζα ότι είχα πέντε ψυχές γιγάντων. Έδωσε πολλές ψυχές αυτός, 71.000, ε. Αυτός τι είναι, Ρωμαίος? Τώρα πάμε στο Vendrick, στο Undead Crypt. Intelligence 50, αυτό είναι ο πρώτος στόχος. Attunement, ναι, θέλω να το πάω στο 5. Και Vigor 23. Επιτέλους ρε παιδιά, επιτέλους. Βέβαια είναι πολύ πιο αργό το Staff of Wisdom. Κοιτάξτε εδώ θηρίο. Λοιπόν, τι χρειάζομαι τώρα για τη μάχη με το Vendrick? Το Crystal Magic Weapon προφανώς. Τώρα αυτά δεν τα χρειάζομαι. Και επικουρικά το Great Magic Weapon, γιατί θα μου τελειώσει. Αυτά, δεν θέλω τίποτα άλλο. Τώρα απλά θα κάνω μια τρεχάλα μέχρι το boss. Από αυτόν εδώ που σκεδώσει τίποτα torch. Α, ωραία. Ακολουθεί ένας, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Κοίτα να δεις το, θα σκοτωθώ εδώ πέρα.
Τρέχα, τρέχα. Μάλιστα, ωραία. Αυτός δεν μου επιτίθεται, θα επιτεθώ εγώ πρώτος, οπότε θα έχω κάποια δωρεάν χτυπήματα, ας πούμε, πριν πάρω απάντηση. Να δω, είμαι εντάξει με τα δαχτυλίδια μου. Εντάξει, Crystal Magic Weapon. Και... Γενικά πρέπει να πηγαίνω από το χέρι, όχι από εκεί που είναι το σπαθί, από το άλλο. Και δεν πρέπει να κολλάω στον τοίχο. Πολλά άλλα δεν πρέπει να κάνω. Τώρα εντάξει, δεν πάω στη ματζούλα, δεν μπορεί να γίνεται αυτή η δουλειά συνέχεια. Θα βάλω κάποιο άλλο δαχτυλίδι. Δαχτυλίδι τώρα δεν χρειάζομαι τίποτα. Αυτό μόνο. Αυξάνει τη διάρκεια των μαγικών. Ωραία, ξέφυγα από εδώ. Τώρα είναι υποψιασμένος ο Βέντρικ βέβαια, δεν έχω δωρεάν χτύπημα. Αυτές τις βλακίες, τα κιάλια, καλά θα ήταν να τα βγάλω. Εδώ ήθελε στο πλάι να κάνεις ρόλ. Αυτό ήταν το λάθος μου. Γενικά δεν μου αρέσει να κολλάω στον τοίχο. Γι' αυτό απομακρύνθηκα. Κάποιες φορές κάνει μία επίθεση και άλλες φορές δύο. Εν τω μεταξύ υπάρχει το παράδοξο
ότι έχω Fire Longsword και έχει από πάνω πάγο, κρίσταλο δηλαδή. Αγρίεψε ο κύριος. Θέλει υπομονή, δεν είναι δύσκολο, αλλά θέλει προσοχή. Εδώ που γυρίζει κιόλας, κάνει την πονηριά. Τώρα πρέπει να βάλω και το μαγικό. Ωραία, πρόλαβα, ευτυχώς. Είναι της υπομονής αυτή η μάχη, έτσι, όπως βλέπετε. Και της συγκέντρωσης. Δεν είναι και τόσο εύκολη τελικά. Εδώ θέλει ρολ στο πλάι. Αυτό είναι το μυστικό. Όταν την τρως δηλαδή για πρώτη φορά, πρέπει να κάνεις ρολ στο πλάι. Δεν ήταν και πολύ σωστή αυτή η κίνηση που έκανα, αλλά... Αυτό που μου αρέσει στο Dark Souls είναι ότι σε αφήνει να κάνεις ένα λάθος πάντοτε. Αλλά δεν σου αφήνει να κάνεις δύο λάθη ή πολλά λάθη. Τώρα τι πήγε στραβά. Έκανα το ρόλο στο πλάι, φαίνεται δεν το έκανα και πολύ ολόψυχα. Τίποτα. Τώρα αν δεν χάσω τις ψυχές όλες αυτές. Ποιες όλες αυτές δηλαδή? Γύρω στις 5.000 ξέρω πρέπει να είναι. Ο Βέντρικ δίνει πολλά λεφτά, πολλές ψυχές. Οπότε θα κάνω καλή αναβάθμιση. Τώρα βέβαια ο πεινασμένος Καρβέλια ονειρεύεται. Πρέπει να τον νικήσω πρώτα τον Βέντρικ. Εντάξει, 10.000 ψυχές, γιατί να τις αφήσω.
Καλημέρα σας. Ό,τι κάνω τώρα με το Crystal Magic Weapon, γιατί το άλλο είναι κοροϊδία. Δεν μ' αρέσει αυτό, δεν βλέπω. Με κοιτάς έτσι. Θα ξημερωθούμε εδώ τώρα. Εντάξει, Dark Souls είναι, δε, συγγνώμη. Ό,τι μπορώ κάνω. Εσύ θα την πληρώσει τώρα. Το hit point δεν παίζει μεγάλο ρόλο σε αυτή τη μάχη. Μπορείς να φας ένα χτύπημα. Αυτό δεν αλλάζει τώρα. Μετά το πρώτο χτύπημα πρέπει να κάνεις heal. Για δεύτερο δεν σε παίρνει. Τώρα αυτός θα εξαφανιστεί μετά από κάποιες φορές. Αρχίζει αγριεμένος, ε. Τώρα. Πρέπει να είσαι κοντά του. Είναι πολύ επικίνδυνος με το σπαθί. Πρέπει να τον έχεις από κοντά. Θα γίνω καρδιακός με αυτόν. Μην αλλάζεις θέση, ρε παιδιά.
τώρα, ό,τι και να έκανα. Δεν πρέπει να πάω από την πλευρά που είναι το σπαθί. Πού θα πάει, κάποια στιγμή θα βγει.